απίστευτη περιπέτεια έζησε η οικογένεια στη Χερσόνησο, της οποίας η 2 ετών κόρη αποφάσισε να ξεπορτήσει και την ώρα που η μητέρα της κοιμόταν, άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε την εξερεύνηση. Προορισμός της, μάλλον, ήταν το σπίτι της γιαγιάς, αφού σε αυτή την κατεύθυνση την εντόπισε Φιλιππινέζος εργαζόμενος σε επιχείρηση εστίασης, που την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Έχουμε σκοπό να τον βρούμε σήμερα, να τον ευχαριστήσουμε. Τον ευχαριστούμε και δημοσίως. Δεν μπορεί να δοθεί μια λογική εξήγηση. Δεν έχει προηγηθεί κάτι που να σε προετοιμάζει για μια τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής. Η 31 ετών μητέρα είχε βάλει τη μικρή για ύπνο και η ίδια μετά από κάποιες δουλειές έπεσε να ξαπλώσει. Ο πατέρας βρισκόταν στην κηδεία της γιαγιάς του και όταν γύρισε μετά τις 2 έπεσε για ύπνο χωρίς να αντιληφθεί την απουσία της μικρής που υποτίθεται ότι κοιμόταν στο κρεβάτι της στο δωμάτιό της. Όταν στις 8 παρα 10 το πρωί του χτύπησαν την πόρτα οι αστυνομικοί, ούτε που φανταζόταν, όπως λέει, τι είχε συμβεί. Λέει, εσείς έχετε τέτοιο μικρό παιδάκι? Λέω, ναι, έχω. Λέει, πού το? Μέσα κοιμάται. Λέει, σίγουρα? Ναι, λέω, πλάκα μου κάνετε? Λέει, δεν πας να δεις? Λέω, να πάω. Και πάω μέσα, άνετα. Και λείπει. Χάσατε τη γη κατά τα πόδια? Ευτυχώς την έχασα για ελάχιστο χρόνο, διότι άρχισα και φώναζα. Και μπαίνει ο αστυνομικός μέσα στο σπίτι μου και μου λέει: μη φωνάζετε κύριε, το παιδί το έχουμε εμείς, είναι καλά. Ο 49χρονος πατέρας που αντιμετώπισε την κατηγορία της έκθεσης δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτόφορου χθες και αθώθηκε. Κατηγορήθηκα ότι το εξέθεσα. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Γι' αυτό. Δεν ήταν. Δηλαδή, γίνεται. Να το εξέθεσα. Εγώ πάλεψα να το κάνω αυτό το παιδί. Η 2 ετών μικρούλα, της οποίας η οικογένεια αυτές τις μέρες μοίραζε προσκλήσεις για τη βάπτισή της, δεν κατάλαβε τι έχει συμβεί, πλην όμως η μητέρα της ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει από αυτό το οποίο έγινε, ενώ ο πατέρας πια ετοιμάζεται να μετατρέψει σε φρούριο το σπίτι με δέσμες φωτός, κάμερες και συναγερμούς, στην περίπτωση που η μικρή εξερευνήτρια επιχειρήσει και πάλι να ξεπορτήσει. Θα βάλει, μου είπε, κάτι δέσμες εδώ απ' έξω που δεν θα μπορεί να περάσει κάποιος. Και θα ασφαλίσει και όλα τα ανοίγματα του σπιτιού με συναγερμό, το οποίο παρόλο που θα βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι, ανά πάση στιγμή ανοίξει ένα παράθυρο, μία πόρτα για οποιοδήποτε λόγο, θα χτυπήσει ο συναγερμός και κατευθείαν θα ξυπνήσουμε.